Δρόμοι μπλοκαρισμένοι, το αεροδρόμιο και τα βενζινάδικα σε κλειό διαδηλωτών και η γαλλική Γουιάνα παραλύει από τη γενική απεργία, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα στη μικρή γαλλική υπερπόντια κτήση. Η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν επιταχθεί για τις δυνάμεις ασφαλείας και οι πολίτες είναι όμοιροι. Την κινητοποίηση στηρίζουν 37 σωματεία, όμως πρωτοστατεί η συλλογικότητα των 500 αδελφών. Μια ομάδα μασκοφόρων πολιτών που οργανώνει ειρηνικά αλλά δυναμικά συλλαλητήρια με κεντρικό σύνθημα μια τοπική παροιμία που στα ελληνικά μεταφράζεται περίπου ως «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι». Αν θέλαμε να είμαστε πολιτοφυλακοί, θα ήμασταν ένοπλοι. Δεν θα είχαμε πάει στις αρχές. Θα ενεργούσαμε στο σκοτάδι, λέει ο εκπρόσωπος της οργάνωσης. Εγκληματικότητα και ανεργία μαστίζουν τη γαλλική Γουιάνα. Μόνο πέρυσι 42 άνθρωποι έπεσαν θύματα δολοφονιών, ενώ οι δουλειές δεν επαρκούν για το υπάρχον εργατικό δυναμικό. Οι κάτοικοι της χώρας νιώθουν ότι το Παρίσι δεν ασχολείται μαζί τους και γι' αυτό στήριξαν την απόφαση των 500 να μην συζητήσουν καν με το κλιμάκιο εκπρόσωπων της κυβέρνησης. Οι ίδιοι ζητούν να έρθει ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καζνεύ και πέτυχαν ήδη να δουν τη γαλλική Γουιάνα να εντάσσεται στην προεκλογική ατζέντα των προεδρικών εκλογών. Έως ότου δοθεί λύση, πάντως οι 500 έχουν ξεκαθαρίσει ότι τα μπλόκα δεν θα ανοίξουν. Και η εκτόξευση του πυράβλου Αριάν από τη βάση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, το Κούρου, που ήδη αναβλήθηκε, δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.